Χαίρετε. Οι οθήκες είναι δύο λευκοπά όργανα σε σχήμα αμυγδάλου, στην επιφάνεια των οποίων συνήθως εντοπίζονται μικρά εξογκώματα. Η λειτουργία των οθηκών είναι δυτή. Αφενός, αποτελούν την έδρα αποθήκευσης και ορίμασης των ωρίων, ένα εκ των οποίων ανά κύκλο θα είναι στην πλήρη ορίμαση και είναι έτοιμο να γονιμοποιηθεί. Αφετέρου, εκεί παράγονται οι ορμόνες που ρυθμίζουν τη λειτουργία του γεννητικού συστήματος της γυναίκας. Κύστης ονομάζουμε κάποια μορφώματα που ενίοτε εντοπίζονται στις οθήκες και έχουν τη μορφή κλειστού ασκού, δηλαδή σάκου, και είναι γεμάτες με υγρό. Οι κύστες διαφέρουν μεταξύ τους καταρχάς ως προς το μέγεθος, αφού αυτοκυμαίνεται από μερικά χιλιοστά έως και πάνω από 10 εκατοστά. Επίσης, άλλες κύστες εντοπίζονται στο εσωτερικό των οθηκών και άλλες στην επιφάνειά τους. Αλλά και το υγρό που βρίσκεται μέσα στις διάφορες κύστες, άλλοτε είναι, θα λέγαμε, πηχτό και άλλοτε μοιάζει με νερό, οπότε και το ονομάζουμε υδαρές. Το τείχωμα των κύστεων είναι σε μερικές περιπτώσεις λεπτό και ομοιόμορφο, ενώ σε άλλες περιπτώσεις παχύ, ενώ δεν αποκλείεται και η ίδια η κύστη να παρουσιάζει εσωτερικά διαχωριστικά διαφραγμάτια, δηλαδή μικρά τειχώματα. Τέλος, κάποιες κύστες παρουσιάζουν αναπτυγμένη εγγύρωση, δηλαδή έχουν αυτό που λέμε πολλά αγγεία, ενώ άλλες όχι. Τονίζουμε εδώ ότι κατά τη διάρκεια του κύκλου η οθήκη παρουσιάζει τρόπον την αφυσιολογικές κύστες, οι οποίες ονομάζονται λειτουργικές κύστες. Η εμφάνιση των κύστων αυτών, όπως άλλωστε υποδηλώνει και το όνομά τους, συνδέεται με αυτήν καθ' αυτήν τη λειτουργία της οθήκης και δεν θεωρούνται παθολογικές, ενώ κατά κανόνα εξαφανίζονται από μόνες τους. Με τον όρο μη λειτουργικές κύστες αναφερόμαστε σε μια ετερόκλητη κατηγορία κύστων των οθηκών, η δημιουργία των οποίων είναι ανεξάρτητη από τον κύκλο. Η παρουσία τους επιβεβαιώνεται καταρχάς με το υπηρηχογράφημα, ενώ συχνά συστήνεται και περαιτέρω έλεγχος με αιματολογικές εξετάσεις και ενδεχομένως με μαγνητική τομογραφία κάτω κοιλίας. Αν θέλετε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τις κύστες των οθηκών, ακολουθήστε το σύνδεσμο που θα βρείτε κάτω από το βίντεο αυτό. Να είστε πάντα καλά! Θα συνεχίσουμε να παρουσιάζουμε νέα βίντεο για την υγεία της γυναίκας και την εγκυμοσύνη, γι' αυτό εγγραφείτε στο κανάλι μας για να είστε πάντα ενημερωμένοι. Περισσότερα ενδιαφέροντα θέματα θα βρείτε στο site μας.